Σύνδεση τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Φιδανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Αιμοδοτών Εύρου, καθώς έχουμε μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, το 28ο Πανεύριο Συνέδριο Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών. Καλησπέρα, κύριε Φιδανάκη. Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. 28ο Πανεύριο Συνέδριο Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών στους μεταξάδες του Εύρου. Ο Εύρος νομίζω ότι είναι ένας από τους νομούς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, με το ισχυρότερο κίνημα σε ό,τι αφορά την εθελοντική αιμοδοσία. Ακριβώς. Έχουμε τη χαρά μετά από 2 χρόνια παύσης να κάνουμε ξανά το πανεύριό μας για να μαζευτούμε πάλι όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων για να πούμε τα του οίκου μας, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε με την εκδήλωση που θα έχουμε και τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Ναι, όντως, γι' αυτό φυσικά και υπάρχει και η Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Εύρου, διότι σύλλογοι και ομάδες που είναι υπερπληθοί στο νομό μας δημιούργησαν αυτή την ένωση. Είναι το μοναδικό και έχουν πρωτοτυπία σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Παρακαλώ. Θα μιλούσα για το συνέδριο το οποίο θα... Τι ακριβώς λοιπόν θα συζητηθεί, κύριε Φιδανάκη, στο συνέδριο? Στο συνέδριο έχουμε έτσι την πρώτη ώρα. Θα έχουμε ενημερώσεις, πληροφορίες από ανθρώπους ειδικούς, όπως είναι ο αρχιμανδρίτης μας, ο Πάτερ Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των νευροπαθών, θα μας μιλήσει περί αυτών των θεμάτων, τον γενικό ιατρό, τον κύριο Ζαφυρόπουλο Γεώργιο, που θα μας μιλήσει περί της αιμοδοσίας, και τον κύριο Μαρτίνη Γεώργιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αιμοδοσία και για τα ευαίσθητα δεδομένα, που είναι και, όπως γνωρίζουμε, ο Διευθυντής της Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως. Συνάμα θα έχουμε και βραβεύσεις μελών πάντα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί θέλουμε να προβάλλουμε την πρόθεση, τη μίμηση και την πράξη παρά το πρόσωπο, ούτως ώστε να υπάρχουν μιμητές στην αιμοδοσία. Mm-hmm. Και τη δεύτερη ώρα, μετά το μπουφέ μας και το διάλειμμα, ναι, θα έχουμε ακόμα μια ώρα που θα συζητήσουμε εμείς ως σύλλογοι, και φέτος είναι μεγάλη η συμμετοχή και αυτό είναι ευχάριστο. Αναδεικνύει και την ανάγκη που το τόσο καιρό που σταματήσαμε και δεν κάναμε τα πανεύρια μας, ότι υπάρχει ανάγκη να γίνεται αυτό το πανεύριο ως θεσμός. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και νομίζω ότι πάντα βγαίνει ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε όσον αφορά τις ενημερώσεις και τα αποτελέσματα που βγάζουμε, είτε σαν σύσφυξη πάλι των σχέσεών μας και μια ενδυνάμωση της όλης ενέργειας που κάνουμε, ότι δεν είμαστε και μόνοι, υπάρχει μια ομάδα, ναι, ολόκληρη η οποία ασχολείται και ενεργεί πάνω σε αυτά. Κύριε Φιδανάκη, από την επικοινωνία που έχετε με τους συλλόγους αλλά και τις ομάδες των εθελοντών αιμοδοτών σε επίπεδο νομού, πώς κινείται το εθελοντικό κίνημα της αιμοδοσίας? Είναι σε καλά επίπεδα? Η πανδημία δημιούργησε ίσως πρόβλημα ή μείωσε τις μονάδες αίματος που συλλέγονται, ή συνεχίζουν οι ευρύτες πιστοί να αιμοδοτούν στους συλλόγους και στις ομάδες? Είχαμε 2 γεγονότα εμείς εδώ στον Εύρο. Το ένα ήταν, αν θυμάστε, στην Οριστιάδα που είχε παρουσιαστεί και στις σφαίρες που είχε παρουσιαστεί ένα διάστημα πιο παλιά, ναι, ναι, με την ελονοσία και αυτά. Και φυσικά η πανδημία έπειτα έφερε και δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ο κόσμος ήταν λίγο, ας πούμε, εφοβισμένος στο να συνεχίσει να αιμοδοτεί. Βλέπω όμως ότι αυτή η χρονιά που πέρασε αρχίζουν σιγά σιγά οι αριθμοί μεγαλώνουν, αυτό μας χαροποιεί, αλλά πάλι δεν έχουμε φτάσει στα προ-COVID επίπεδά μας. Επίσης, το γεγονός ισχύει αυτό ότι ο νομός μας, ειδικά στο βόρειο τμήμα, είναι γυρασμένος και οι δυνητικοί, ας πούμε, αιμοδότες είναι λιγότεροι. Έτσι.
Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτές τις δράσεις, μικρές και συνεχόμενες και τακτικές, ούτως ώστε να ευαισθητοποιούμε, αλλά να δείχνουμε και αυτό το πρόβλημα, ότι εμείς που μπορούμε να δώσουμε αίμα, θα πρέπει να το βάλουμε, να το κάνουμε και πιο τακτικά, και αυτοί που δεν δίνουν και μπορούν, πρέπει να δώσουν, γιατί έχουμε να καλύψουμε και ανάγκες γερασμένου πληθυσμού, τους οποίους δεν θέλουμε να τους αφήσουμε, γιατί σκοπός μας είναι να μην μείνει κανένας χωρίς να τον καλύψουμε σε μονάδες αίματος. Ναι. Αυτό θα είναι, νομίζω, το λάθος, που ένα κακό μαντάτο, ας πούμε, και κακό αποτέλεσμα. Αλλά αυτές οι προσπάθειες βγαίνουν ως τώρα θετικές, και νομίζω ότι όλοι μαζί με τις αιμοδοσίες και οι σύλλογοι, προσπαθούν και το πετυχαίνουμε. Γιατί επιλέχθηκαν οι μεταξάδες, κύριε Φιδανάκη, ως σημείο συγκέντρωσης? Πολύ ωραία ερώτηση, και αυτό το είχαμε σκεφτεί. Εμείς ως Ένωση σκεφτήκαμε ότι να μην πηγαίνουμε μόνο στα κέντρα των Δήμων, όπως γινόταν παλιά, αλλά να πάμε και σε περιφερειακά τμήματα. Και οι μεταξάδες, ο Σκόμι εκεί έχει το σύλλογο, ο οποίος είναι ενεργός και πολύ δυναμικός. Εκτός των άλλων, οι δομές της είναι σε πολύ καλή κατάσταση και διαθέτει τα πάντα. Έχει πνευματικό κέντρο, έχει τον πρώην Δήμο, το κτίριο εκεί, που διαθέτει όλες τις αναγκαίες, και ενδείκνεται για αυτό το συνέδριο. Και επίσης είναι ένας φιλόξενος λαός εκεί, φιλόξενο χωριό, να πω συγκεκριμένα, και μετά από συνεννόηση και την πρόταση που κάναμε και με τον κύριο Κισούδη Χρήστο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος εκεί, αλλά και τον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αιμοδοσία, με μεγάλη τους χαρά, και κάναμε αυτό το πανέλο που έχει προετοιμαστεί καθόλου για να φιλοξενήσει όλους τους προσκεκλημένους μας. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε στη συνάντηση αυτή, στο συνέδριο αυτό, και ας ελπίσουμε να είναι και ένα μήνυμα για να έχουμε περισσότερες φιάλες αίμα και αυτές τις τελευταίες μέρες του χρόνου, που είναι ακόμη περισσότερη και η ανάγκη, γιατί δυστυχώς οι ανάγκες δεν σταματούν, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πρωτοχρονιά, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.